Με την ανακοίνωση των ποινών στους 9 κριτικούς που κατηγορούνταν για επικίνδυνη σωματική βλάβη στον άτυχο σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, Βαγγέλη Γιακουμάκη, έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη δίκη. Το μονομελές πλημελιοδικείο Ιωαννίνων επέβαλε στους 5 ενήλικους ποινές φυλάκισης 36 μηνών και στους 3 ανήλικους το αναμορφωτικό μέτρο της κοινωνικής εργασίας για 150 ώρες, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων αθώθηκε. Είναι μια σχετικά αναμενόμενη προσκαλή απόφαση, με την έννοια ότι δεν ακούσαμε τη λέξη ένοχος όπως κατηγορούνται. Ξεφορτωθήκαμε τουλάχιστον τα 3 τέταρτα ένας έκαστος των κατηγορητηρίων, δηλαδή κατηγορούμεθα ενδεικτικά για 11 επικίνδυνες σωματικές βλάβες και καταδικαστήκαμε τελικά για 3, εκ των οποίων 3, κατά περίπτωση να σας αναφέρω, σίγουρα ο νομικός χαρακτηρισμός δεν είναι επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ασκήσουν έφεση, εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι σε δεύτερο βαθμό θα αποδειχθεί η αθωότητά τους. Σε γραπτή δήλωσή του, ο πατέρας του Βαγγέλη, Ανδρέας Γιακουμάκης, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη αλλά και το σεβασμό με τον οποίο έχει περιβάλει την οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Αν με ένα ευχαριστώ, μπορώ να καλύψω όλη αυτή την αγάπη και το σεβασμό που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Για τον Βαγγέλη μου δεν ντρέπομαι, για την Κρήτη δεν ντρέπομαι. Η Κρήτη έχει παλικάρια και η εικόνα που αποδείχτηκε στο δικαστήριο δεν έχει να κάνει με τα παλικάρια της Κρήτης. Η ποινή στους 5 ενήλικες κριτικούς επιβλήθηκε χωρίς αναστολή, ενώ είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα, με ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση, την οποία άσκησαν οι καταδικαστέντες. Η αθώωση στο εφετείο είναι δεδομένη. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Στο εφετείο, με βάση τις πράξεις που έχουν παραμείνει, έτσι ακριβώς όπως έχουν χαρακτηριστεί, θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι θα καταλήξει σίγουρα σε αθωωτική απόφαση.